και θα πει πολίτες της Λέσβου, πολίτες της Χίου, πολίτες της Σάμου, πολίτες της Ιδωμένης, ευχαριστώ ως απλός άνθρωπος, ως ηγέτης μιας θρησκευτικής κοινότητας, εσάς για το καλό που κάνετε σε ανθρώπους. Που δεν είδατε αν οι άνθρωποι αυτοί από πού προέρχονται, αν είναι παιδιά, αν είναι γυναίκες, αν είναι ηλικιωμένοι. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε και στον κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι στην Αθήνα, ωστόσο 5 λεπτά, κάτι λιγότερο από 5 λεπτά, είναι ο χρόνος ο οποίος υπολείπεται με δεδομένη την άφιξη του Πρωθυπουργού στο λιμάνι της Λέσβου. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά, με βάση το τελετουργικό, αυτός είναι ο επίσημος χρόνος που υπολείπεται για να φτάσει πλέον η πομπή με τους 3 προκαθημένους στο λιμάνι. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός χαιρετά αυτή τη στιγμή τους τοπικούς άρχοντες και όσους από την Αθήνα έχουν μεταβεί για την ιστορική αυτή επίσκεψη στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Αυτή την ώρα συνομιλεί με τον κύριο Μουζάλα και βρίσκονται όλοι σε αναμονή της άφιξης της πομπής εντός των επόμενων 3 λεπτών. Ήδη βλέπουμε το αυτοκίνητο να πλησιάζει, το βαν στο οποίο βρίσκονται οι 3 προκαθήμενοι. Δεν ξέρω αν έχει την εικόνα και η Ελίνα Κολύβα που βρίσκεται στο λιμάνι για να την ακούσουμε. Ναι. Μόλις έφτασαν λοιπόν, ακούτε τα χειροκροτήματα του κόσμου. Κατέβηκε πρώτος ο Πάπας Φραγκίσκος. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει μαζευτεί, φωτογράφοι μπροστά, δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ωστόσο, κατεβαίνουν. Ωραία, έχουν κατέβει όλοι και σιγά σιγά κατευθύνονται προς την εξέδρα. Είναι από την αντίθετη πλευρά ωστόσο, από εκεί που βρίσκονται οι πολίτες της καθολικής κοινότητας. Να δούμε λίγο τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Είναι πάρα πολλοί οι φωτογράφοι, το βλέπετε και εσείς στην εικόνα σας. Έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης, Ελίνα, είχε στηθεί εκεί στο λιμάνι για να καλύψει την εκδήλωση αυτή, την επίσκεψη των 3 θρησκευτικών ηγετών. Κοντά στα 400 άτομα και πλέον. Έτσι ακριβώς, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλά τηλεοπτικά μέσα. Είναι 350 περίπου, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας. Αυτό που ακούτε είναι ζήτο που φωνάζουν οι πολίτες της Καθολικής Εκκλησίας. Λοιπόν, ανέβηκαν. Όπως βλέπετε, έχουν ανέβει όλοι στην εξέδρα. Σε πολύ λίγο από τώρα θα υπάρξει και ένα μήνυμα από την... από τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από τον Πάπα Φραγκίσκο. Ακριβώς, το οποίο θα και γίνει... Και αμέσως μετά θα διαβαστεί το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου στα ελληνικά. Ακριβώς, απευθυνόμενος πλέον αυτή τη φορά στο από λαό, τον πατέρα στους πολίτες Λεόντιο. Της Λέσβου. Έτσι ακριβώς, για την ευαισθητοποίηση, για την αλληλεγγύη που έχουν δείξει στην προσφυγική κρίση και το πώς έχουν χειριστεί το όλο δύσκολο θέμα του προσφυγικού θέματος. Λοιπόν, ο Πάπας Φραγκίσκος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να ξεκινήσει να απευθύνει, να μιλήσει, χτυπάει το μικρόφωνο. Ο κόσμος χειροκροτάζει, το κραυγάζει, περιμένουν να αρχίσουν και εμείς να τον ακούσουμε. Signor Capo del Governo, distinte autorità, cari fratelli e sorelle. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, εκπρόσωποι των αρχών, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Per tanti migranti in cerca di pace e dignità. Η Λέσβος έγινε ένα λιμάνι για πολλούς μετανάστες και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εγώ εδώ. Σήμερα ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, που με προσκάλεσε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αξιότιμες αρχές της χώρας και αυτού του τόπου, φίλτατοι αδελφοί και αδελφές, από τότε που η Λέσβος έγινε πέρασμα
για πολλούς αποδημούντες οι οποίοι αποζητούν την ειρήνη και την αξιοπρέπεια, αισθάνθηκα την επιθυμία να έλθω εδώ και ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, διότι με προσκάλεσε από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο. Vorrei esprimere la mia ammirazione al popolo greco che, nonostante le gravi difficoltà da affrontare, ha saputo tenere aperti i cuori delle porte. Tante persone semplici hanno messo a disposizione il poco che avevano per condividerlo con chi era privo di tutto. Dio saprà ricompensare questa generosità come quella di altre nazioni circostanti che fin dai primi momenti hanno accolto con grande disponibilità moltissimi migranti forzati. Eppure benedetta la presenza generosa di tanti volontari e di numerose associazioni che insieme alle diverse istituzioni pubbliche hanno portato, stanno portando il loro aiuto esprimendo nel concreto una vicinanza fraterna. Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυμασμό μου για τον ελληνικό λαό, ο οποίος, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, μπόρεσε να κρατήσει ανοιχτή την καρδιά και διάπλατε στις πόρτες. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι έβαλαν προς διάθεση εκείνο το λίγο που είχαν για να το μοιραστούν με όποιον ήταν στερημένος από τα πάντα. Ο Κύριος θα ξέρει να ανταποδώσει αυτή τη γενναιοδορία, όπως και εκείνη των άλλων γειτονικών λαών, οι οποίοι ήδη από την πρώτη στιγμή υποδέχτηκαν με μεγάλη διαθεσιμότητα πάμπολους συνανθρώπους που εξαναγκάστηκαν να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Είναι επίσης ευλογημένη η γενναιόδορη παρουσία πολλών εθελοντών και πολυάριθμων οργανώσεων που από κοινού με τους ποικίλους δημόσιους θεσμούς προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκφράζοντας κατά τρόπο συγκεκριμένο την αδελφική τους εγκύτητα. Oggi vorrei rinnovare un accorato appello alla responsabilità e alla solidarietà di fronte a una situazione tanto drammatica. Molti profughi che si trovano su quest'isola e in diverse parti della Grecia stanno vivendo in condizioni critiche, in un clima di ansia e di paura, a volte di disperazione per i disagi materiali e per l'incertezza del futuro. Le preoccupazioni delle istituzioni e della gente qui in Grecia, come in altri paesi d'Europa, sono comprensibili e legittime. E tuttavia non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. L'Europa è la patria dei diritti umani e chiunque metta piede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare. Così si renderà più consapevole di doverli a sua volta rispettare e difendere. Purtroppo alcuni, tra cui molti bambini, non sono riusciti nemmeno ad arrivare. Hanno perso la vita in mare, vittime di viaggi disumani e sottoposti αλλαγγερίε τη Βίλη Αγουτσίν. Σήμερα θα ήθελα να ανανεώσω την αποκαρδίας έκκληση για υπευθυνότητα και αλληλεγγύη μπροστά σε μια τόσο δραματική κατάσταση. Πολλοί πρόσφυγες που βρίσκονται πάνω σε αυτό το νησί και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας διαβιώνουν σε κρίσιμες συνθήκες, σε ένα κλίμα άγχους και φόβου, ενίοτε απελπισίας, λόγω των υλικών ελλείψεων και της αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι ανησυχίες των θεσμών και του κόσμου, εδώ στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι κατανοητές και νόμιμες. Όμως παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνούμε
ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, πριν ακόμη να είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι, είναι πρόσωπα, ονόματα, ιστορίες. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όποιος πατάει το πόδι του σε γη ευρωπαϊκή θα έπρεπε να μπορεί να το δοκιμάσει αυτό. Έτσι θα του γίνει συνείδηση πως θα πρέπει και αυτός με τη σειρά του να τα σέβεται και να τα υπερασπίζεται. Δυστυχώς μερικοί, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν. Έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, θύματα απάνθρωπων ταξιδιών και υποβεβλημένοι στις κακουχίες δειλών βασανιστών. Voi, abitanti di Lesbo, dimostrate che in queste terre, culla di civiltà, pulsa ancora il cuore di un'umanità che sa riconoscere prima di tutto il fratello e la sorella. Un'umanità che vuole costruire ponti e rifugge dall'illusione di innalzare recinti per sentirsi più sicura. Infatti, le barriere creano divisione anziché aiutare il vero progresso dei popoli. E le divisioni, prima o poi, provocano scontri. Εσείς, κάτοικοι της Λέσβου, αποδεικνύεται πως σε αυτά τα χώματα που είναι κοιτίδα πολιτισμού χτυπάει ακόμη η καρδιά μιας ανθρωπότητας που ξέρει να αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα τον αδελφό και την αδελφή. Μιας ανθρωπότητας που ξέρει να χτίζει γέφυρες και αρνείται να βρει καταφύγιο στην ψευδαίσθηση πως υψώνοντας φράχτες θα νιώσει πιο ασφαλής. Πράγματι, τα φράγματα οδηγούν σε διαιρέσεις αντί να βοηθούν την αληθινή πρόοδο των λαών και οι διαιρέσεις αργά ή γρήγορα προκαλούν συγκρούσεις. Per essere veramente solidali con chi è costretto a fuggire dalla propria terra, bisogna lavorare per rimuovere le cause di questa drammatica realtà. Non basta limitarsi a inseguire l'emergenza del momento, ma occorre sviluppare politiche di ampio respiro, non unilaterali. Prima di tutto è necessario costruire la pace là dove la guerra ha portato distruzione e morte e impedire che questo cancro si diffonda altrove. Per questo bisogna contrastare con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le loro trame spesso occulte. Vanno privati di ogni sostengo quanti perseguono progetti di odio e di violenza. Va invece promossa, senza stancarsi, la collaborazione tra i paesi, le organizzazioni internazionali e le istituzioni umanitarie, non isolando, ma sostenendo chi fronteggia l'emergenza. In questa prospettiva, rinnovo l'auspicio che abbia successo il primo vertice umanitario mondiale che avrà luogo a Istanbul il mese prossimo. Για να είμαστε όντως αλληλέγγυοι με όποιον είναι καταναγκασμένος να εγκαταλείψει την πατρική του γη, είναι επιτακτικό να εργαστούμε για να εξαλειφθούν οι αιτίες αυτής της δραματικής πραγματικότητας. Δεν αρκεί να περιοριστούμε στο να επιδιώκουμε την επίλυση των επιγουσών αναγκών της στιγμής, αλλά χρειάζεται να αναπτύξουμε πολιτικές ευρείας αναπνοής, όχι μονόπλευρες. Πρώτα απ' όλα, είναι αναγκαίο να χτίσουμε την ειρήνη εκεί όπου ο πόλεμος έφερε καταστροφή και θάνατο και να εμποδίσουμε αυτός ο καρκίνος να κάνει μετάσταση και αλλού. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε στεναρά εναντίον της ανεξέλεγκτης παραγωγής και διακίνησης όπλων και των ραδιουργιών που συχνά κρύβονται πίσω από αυτές. Πρέπει να χάσουν κάθε υποστήριξη όσοι επιδιώκουν σχέδια μίσους και βίας. Αντιθέτως, πρέπει να προωθείται ανελιπώς η συνεργασία μεταξύ των χωρών, των διεθνών οργανισμών και των ανθρωπιστικών θεσμών, όχι απομονώνοντας αλλά υποστηρίζοντας αυτόν που αντιμετωπίζει την επίγουσα κατάσταση.
Υπό αυτή την προοπτική ανανεώνω την ευχή να έχει επιτυχία η πρώτη παγκόσμια ανθρωπιστική σύνοδος κορυφής που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη τον ερχόμενο μήνα. Tutto questo si può fare solo insieme. Insieme si possono e si devono cercare soluzioni degne dell'uomo alla complessa questione dei profughi. E in questo è indispensabile anche il contributo delle chiese e delle comunità religiose. La mia presenza qui insieme al Patriarca Bartolomeo e all'Arcivescovo Hieronymus sta a testimoniare la nostra volontà di continuare a collaborare perché questa sfida epocale diventi occasione non di scontro ma di crescita della civiltà e dell'amore. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο από κοινού. Από κοινού μπορούν και πρέπει να αναζητηθούν λύσεις άξιες του ανθρώπου στο σύνθετο πρόβλημα των προσφύγων. Και σε αυτό είναι απαραίτητη και η συμβολή των εκκλησιών και των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η παρουσία μου εδώ, από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, έγκυται στο να δώσουμε μαρτυρία της θέλησής μας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ώστε αυτή η ιστορική πρόκληση να γίνει αφορμή όχι σύγκρουσης, αλλά ανάπτυξης του πολιτισμού της αγάπης. Cari fratelli e sorelle, di fronte alle tragedie che feriscono l'umanità, Dio non è indifferente, non è distante. Egli è il nostro Padre, che ci sostiene nel costruire il bene e respingere il male. Non solo ci sostiene, ma in Gesù ci ha mostrato la via della pace. Di fronte al male del mondo, Egli si è fatto nostro servo, e col suo servizio di amore ha salvato il mondo. Questo è il vero potere che genera la pace. Solo chi serve con amore costruisce la pace. Il servizio fa uscire da se stessi e si prende cura degli altri. Non lascia che le persone e le cose vadano in rovina, ma sa custodirle superando la spesa coltre dell'indifferenza che annebbia le menti e i cuori. Grazie a voi perché siete custodi di umanità, perché vi prendete teneramente cura della carne di Cristo che soffre nel più piccolo fratello affamato e forestiere e che voi avete accolto. Eucaristo. Φίλτατοι, φίλτατοι αδελφοί και αδελφές, μπροστά στις τραγωδίες που πληγώνουν την ανθρωπότητα, ο Θεός δεν είναι αδιάφορος, δεν είναι απόμακρος. Αυτός είναι ο Πατέρας μας, ο οποίος μας ενισχύει στην οικοδόμηση του αγαθού και στην απόθυση του κακού. Όχι μόνο μας ενισχύει, αλλά στον Ιησού μας έδειξε την οδό της ειρήνης. Μπροστά στο κακό που υπάρχει στον κόσμο, αυτός έγινε δούλος μας και με την αγαπητική του διακονία έσωσε τον κόσμο. Αυτή είναι η αληθινή εξουσία που γεννά την ειρήνη. Μόνο όποιος υπηρετεί με αγάπη, οικοδομεί την ειρήνη. Η υπηρεσία μας κάνει να βγούμε από τον εαυτό μας και να φροντίσουμε τους άλλους. Δεν αφήνει να οδηγηθούν σε καταστροφή τα πρόσωπα και τα πράγματα, αλλά ξέρει να τα διαφυλάτει, διαπερνώντας το πυκνό στρώμα της αδιαφορίας που συσκοτίζει το νου και την καρδιά. Ευχαριστώ εσάς, επειδή είστε φύλακες ανθρωπιάς, επειδή φροντίζετε με τρυφερότητα τη σάρκα του Χριστού, ο οποίος υποφέρει στον πιο ελάχιστο αδελφό που πεινάει και είναι ξένος και που εσείς υποδεχτήκατε. Ευχαριστώ.